Ξέρετε, είμαστε στο Εγάλεο. Εγώ την αγαπώ την πόλη. Καταρχήν επειδή είναι η ομάδα Εγάλεο. Και δεύτερον, μάλλον πρώτο, γιατί ήταν από τους πρωτοπόρους ο Δήμος Εγάλεο που ξεκίνησε τη δημοτική ραδιοφωνία με τον Διάβλο 10. Ο Διάβλος 10, λοιπόν, το δημοτικό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο των δημοτών, με σήμα, αν θυμάστε όσοι πιο παλιοί, ήταν ένα λουλούδι και ένα γραμμόφωνο, το έκαναν να μαραθεί οι ίδιες δυνάμεις οι οποίες σήμερα δεν αφήνουν το καρβέλι και το μέλι. Οι ίδιοι ακριβώς. Μέσα από τις ευθύνες που είχαμε βεβαίως, που είχαν μάλλον οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης τότε και η ανοριμότητά τους για αυτό το πολύ μεγάλο που είχαν σκεφτεί, ουσιαστικά το σύστημα τους έπνιξε. Θέλω να σας πω ότι επειδή οι Εγαλιώτες έχουν μνήμη, ότι ήταν ένα πολύ αγαπητό ραδιόφωνο και είχε πολύ βαθιές ρίζες στις τοπικές κοινωνίες. Η εταιρεία Focus Bar, λοιπόν, αποφάσισε από τότε που μπήκε στο παιχνίδι ότι αυτά τα ραδιόφωνα πρέπει να μην υπάρχουν, διότι δεν έχουν και λόγο για την λογική της διαφημιστικής πίτας. Και έτσι, λοιπόν, με περίεργες συνθήκες, ουσιαστικά ένα ραδιόφωνο που το νιώθαμε ότι ακούγεται, τα νούμερα έδειχναν ότι δεν ακούγεται. Και έτσι, βεβαίως, η διαφημιστική πίτα οδηγεί το στα μαγαζιά που τότε τα είχε ο Κοσκοτάς, Sky, ο μετά πουλήθηκε στο σύστημα Αλαφούζου, ή Λαμπράκι, που ήταν ο Top FM τότε, σήμερα είναι ο Βήμα FM, και γενικώς πάλι θα βρούμε τις ίδιες σύμπτωση. Σαν τον All One είναι οι συμπτώσεις. Οικογένειες. Λέω με τους θανάτους που έχουν σκάσει τώρα με τον All One. Συμπτώσεις. Συμπτώσεις. Και κοιτάξτε τώρα πλάκα, οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις ουσιαστικά διαχειρίζονταν και χτίζανε νόμους και τροπολογίες τέτοιες που εξυπηρετούσαν αποκλειστικά τα δικά τους συμφέροντα και επί της ουσίας τα δικά τους συμφέροντα, μόνο που έγινε μια μικρή αλλαγή. Στο 1988, 89, 90, 91 το πολιτικό σύστημα χρησιμοποιούσε τα οικονομικά συμφέροντα, τον 21ο αιώνα έγινε ακριβώς το αντίθετο. Το οικονομικό σύστημα χρησιμοποιούσε τα πολιτικά συστήματα, δηλαδή τα κόμματα. Αν δούμε λοιπόν λίγο την ιστορία, και δεν θα σας κουράσω πολύ, απλώς θα θυμίσω μερικά έτσι κομβικά σημεία, μήπως συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε 2-3 ζητήματα και ο καθένας να κάνει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Άλλωστε, εμείς, εγώ δεν έχω την απόλυτη αλήθεια. Η απόλυτη αλήθεια είναι στα τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία έλεγαν ότι ο λαός θα ψηφίσει ναι, ότι πρέπει να ψηφίσει ναι, και σήμερα ότι πρέπει η κυβέρνηση αυτή να φύγει στο σύνολο. Τα τηλεοπτικά δίκτυα λένε αυτό. Ούτε καν δεν έχουν και τη λογική του καπιταλισμού ότι υπάρχει ένα κοινό το άλλο που και αυτό αγοράζει σερβιέτες, αγοράζει ψωμί, αγοράζει προϊόντα που ενδεχομένως μια άλλη οπτική θα τους έφερε πελάτες. Μα το θέμα δεν είναι η εμπορική τους αξία. Είναι ο πολιτικός στόχος. Και θα έρθω σε αυτή την ιστορία. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το σύστημα αυτό, όταν τους ξέφυγε η κατάσταση στα χέρια και η χώρα οδηγήθηκε από αυτούς και τους πολιτικούς υφισταμένους τους στις μνημονιακές, όπως τις λένε, στις δανειακές συμβάσεις, για να είμαι εγώ ακριβής, γιατί δεν είναι και το αντιμνημονίου, σαν πολιτικό όρο δηλαδή, ή αντικαπιταλιστικά τα βλέπεις τα πράγματα, ή φιλοκαπιταλιστικά. Μην παίζουμε με τις λέξεις. Όταν μπήκαμε λοιπόν στις πολιτικές της λιτότητας, της σκληρής λιτότητας του νεοφιλελευθερισμού, το σύστημα αυτό εκπαίδευε, πρημοδοτούσε και αναδείκνυε ουσιαστικά ότι είναι ένας μονόδρομος. Σας θυμίζω ότι μέσα από τα τηλεοπτικά δίκτυα κατηγορήθηκαν ακόμα και οι αυτοκτονημένοι. Και αυτοί που αυτοκτόνησαν, τους κατηγόρησαν στον αέρα. Και αυτοί που κάηκαν με το μαγκάλι, τους κατηγόρησαν ότι δεν ξέρουν ούτε να δουλεύουν το μαγκάλι. Το θράσος τους δηλαδή είχε φτάσει, είχε ξεπεράσει τα πάντα. Και αυτοί θα μου πει ήταν υπάλληλοι. Αλλά και οι υπάλληλοι έχουν και ένα κομμάτι αξιοπρέπειας. Τουλάχιστον για τα προσχήματα. Γιατί τώρα μην γίνουμε αγιοληθήματα. Σας θυμίζω ότι στα απλά ζητήματα καθημερινής δημοσιογραφικής γραφής υπήρχαν διαδηλώσεις που ήταν αόρατες. 30-20 χιλιάδες έκαναν διαδήλωση στη Χαλκιδική και δεν το είδε κανείς. Μόνο η ΕΡΤ. Τότε. Σας θυμίζω ότι υπήρχε μια μεγάλη απεργία 6 μηνών στη Χαλιβουργία, που κατηγορούνταν τότε οι απεργοί γιατί δεν βοηθούν την ανάπτυξη. Και ούτε αυτή η απεργία, ούτε ο απεργός ποτέ μίλησε στα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Συστημικά ονομάστηκαν από μόνα τους. Έπαιξαν το ρόλο τους. Και αυτό ο κόσμος το κατάλαβε.
Θέλω να σας πω ότι ακόμα και στα γεγονότα της Κερατέας έβγαζαν το δάκτυλο και δεν έβγαινε ο κόσμος να πει γιατί διαμαρτύρεται. Απλώς όταν πέσαν οι φωτιές, πήγαν οι κάμερες για να δείξουν τη φωτιά. Έχουμε δεκάδες τέτοια περιστατικά. Όμως το συγκλονιστικό είναι ότι μέσα από τα media αυτά δημιουργήθηκαν και πολιτικές προσωπικότητες και πολιτικοί οργανισμοί. Σας θυμίζω ότι μέσα από το Μέγκα ξεπήδησαν ξαφνικά αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τα δεύτερα, πρωτοκλασσά τα πρώτα. Και έφτασαν να είναι και αντιπρόεδροι της κυβέρνησης. Έτσι δεν έγινε. Που ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, που δημιουργήθηκε μέσα από τηλεοπτικά δίχτυα η ανάγκη του λαός τότε, που μετά ο κύριος Γεωργιάδης έφυγε από το λαός και έγινε. Δεν χτιζόταν αυτό που λέμε το προφίλ των πολιτικών δυνάμεων. Μέσα. Μέσα από τα συστημικά μίντια, όλη η γάμη της Χρυσής Αυγής δεν έγινε πεδίο showbiz. Έχουμε δει όλους τους γάμους των φασιστών. Ναι ή όχι? Δεν επισημοποίησαν δηλαδή και με τη βοήθεια των δημοσκοπικών εταιριών και κάνανε ουσιαστικά μια ομάδα, μια συμμορία πολιτικό συνομιλητή τους. Αυτοί δεν ήταν που είπαν ότι μια σοβαρή Χρυσή Αυγή ενδεχομένως θα ήταν πολύ χρήσιμη στο πολιτικό σύστημα της χώρας? Σαν και αυτή του κυρίου Μπαλτακού, εννοούσε ο παρουσιαστής. Μας το προσδιορίζουν λίγο τι ακριβώς εννοούσαν. Κάπου χάλασε η σούπα. Έγινε λάθος. Και εμείς το ζήσαμε στην ΕΡΤ τότε ότι το σύστημα δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει στις γειτονιές. Γιατί όλο αυτό το σύστημα τρώει αλλού, ζει αλλού και πάει σε άλλα στέκια από αυτά που πάνε λέει και δυνάμεις και δεν το πιάσε. Και τους βγήκαν οι Ινδιάνοι. Διότι κάπως έτσι τους είχαν. Τους βγήκαν οι Ινδιάνοι στις εκλογές του 12-13 με το 26-27% και στην πρώτη Κυριακή ήταν πολύ ήσυχα τα πράγματα ακόμα και στην ΕΡΤ. Τη δεύτερη υπήρχε τεράστια αναστάτωση. Γιατί είναι αυτό που μας... μετά από λίγο μας κόψανε, λύσαν την ΕΡΤ, τα κάνανε λαμπόγιαλο. Και αυτό ήταν αγωνία ενός συστήματος ότι δεν ελέγχουν κάτι. Δεν είναι θέμα δημοκρατίας και αντίληψης. Αυτά έχουν ξεπεραστεί. Η δημοκρατία τους είναι για να τους εξυπηρετεί. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Το σύστημα έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι η δημιουργία της μέτρησης. Οι ίδιοι μετρούν. Και ο δρόμος διαφήμισης. Οι ίδιοι πουλούν. Είναι χειρότερο από το Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει. Και δεν το λέω για να μην γίνουν συνειρμοί. Στο Γιάννης δηλαδή. Και έτσι παίζει μπάλα. Εσύ που έχεις 3 ραδιόφωνα και 4, παίρνεις 20% της ακροματικότητας που εγώ μετράω με τους δικούς μου όρους χωρίς έλεγχο και απορώ. Η κυβέρνηση αριστεράς δεν οφείλει, η κυβέρνηση της αστικής δημοκρατίας, άστινα αριστερά, πέσει το διάλο. Μιας κανονικής αστικής δημοκρατίας, γαλλικού τύπου. Δεν οφείλει να μετράει πώς ακριβώς παίζει το παιχνίδι σε ένα δημόσιο αγαθό που είναι η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο. Πώς διανέμεται δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέμε η διαφημιστική πίτα που θα κάνει ένα μέσο να αντέχει ή να μην αντέχει. Ή πώς μοιράζεται η κρατική διαφήμιση ή η μη κρατική. Ζήσαμε το εκπληκτικό τις ημέρες των capital controls, εκεί που είμαστε στη διαδικασία δηλαδή της αγωνίας, της προσωπικής. Πού πάμε, τι γίνεται, του δημοψηφίσματος, τι κάνω, τι ψηφίζω. Να υπάρχουν οι τράπεζες να βάζουν διαφημίσεις στα έντυπα που έλεγαν και σε ραδιόφωνο και τηλεόραση που λέγανε ρίξτε τους. Γιάννης κέρναγε και Γιάννης έπινε. Δεν πρέπει κάποιος καταρχήν, αν όχι να λογοδοτήσει, δεν είναι δικιά μου δουλειά, τουλάχιστον να ελεγχθεί πού πάει το χρήμα από ανακεφαλοποιημένες τράπεζες που εγώ έχω πληρώσει, εμείς έχουμε πληρώσει και πού διανέμεται η διαφήμιση. Και είναι δυνατόν δηλαδή μια κάστα, κάστα είναι, να αποφασίζει αν μια οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση στον χώρο των media. Και αφήστε το δεξιά-αριστερά. Μια επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να ζήσει ή πρέπει να πεθάνει. Και βεβαίως ήθελα να πω εδώ ότι όσοι πλασάρονταν και πλασάρονται, εγώ επιμένω σε αυτό και διαφωνώ με τον Υπουργό σε αυτό, εντάξει, και αυτή είναι και η ομορφιά του χώρου άλλωστε. Εμείς μιλάμε. Μπορούμε. Όσοι περνάνε από τα τηλεοπτικά τους πάνελ ουσιαστικά είναι εν δυνάμει για μένα στρατός. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό κάνανε. Πρημοδοτούσαν και άλλοι ψήφισαν.
Ρε, τόσα χρόνια ένας να μην έχει τολμήσει. Και ένας είχε τολμήσει να πει κάτι και κόπηκε. Μιλώ για τον Απόστολο Κακλαμάνη. Αριστερό δεν τον λες. Κομμουνιστή δεν τον λες σίγουρα. Και δεν νομίζω ότι σφάλω εδώ. Αποκλεισμένος από τα μίδια. Μόνο η ΕΡΤ τον καλούσε. Οπότε. Επειδή είχε βάλει και είχε μια αιμονή στο συγκεκριμένο θέμα. Για να μας τα κρυμίσει. Και άλλοι ενδεχομένως για να μην αδικήσουν. Πάντως στην 30ετή πορεία μου στα μέσα ενημέρωσης, την αγαπώ πολύ αυτή τη δουλειά, θέλω να πω ότι ουσιαστικά ο ελληνικός λαός έμαθε ότι υπάρχουν καμιά εξενταριά πολιτική σε όλη την Ελλάδα, όλα αυτά τα χρόνια, ένας παπάς και ένας νομάρχης. Αυτό ήταν το πολιτικό σύστημα για αυτούς. Ο παπάς ο νομάρχης της καρδιάς μας, Σομιάδης, και ο παπάς ο άνθρωπος. Και 15, 20, 30 βουλευτές που ήταν συνέχεια στα πάνω. Η ένστασή μου είναι ότι κακώς η αριστερά πηγαίνει. Τους δίνει νομιμοποίηση. Νομιμοποίηση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μέχρι εκεί με παίρνει να πω. Όχι, και, δεν υπάρχει λόγος να πω κάτι άλλο. Δηλαδή δεν με παίρνει στα όργανά μου εκεί που είμαι. Εμένω σε αυτή την άποψη ότι κακώς πάτε. Κακώς πάτε. Καταρχήν είναι στημένο όλο. Είναι πέντε εναντίον ενός. Έχει χάσει. Αν προλάβει να πει. Τέλος πάντων, αυτό μια άλλη ιστορία. Δικό του θέμα. Κλείνοντας, γιατί νομίζω ότι σας κούρασα. Εγώ καταλαβαίνω πλήρως τις διαφοροποίησεις συντρόφων της αριστεράς για το πώς πρέπει να πάμε στο ιδεατό που για μένα είναι ο σοσιαλισμός. Αν θα πάμε έτσι, αν θα πάμε αλλιώς, αν θα πάμε γιουβέτσι, αν έπρεπε να γίνει λάθος, ήταν σωστό τον Ιούλιο, όλα τα συζητώ. Και έχουν δίκιο, ο καθένας με την οπτική του. Εγώ έχω άποψη. Άλλη. Στο θέμα αυτό, η μη συμμετοχή σε συμμαχία, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εξυπηρετεί. Δηλαδή, η αντίληψη ότι αυτός είναι ο καπιταλισμός, εντάξει, και αυτός είναι και ο χριστιανισμός. Αλλά πήγαν οι ιεράρχες και είπαν να σταματήσει ο πόλεμος. Είπαν κάτι. Δεν είπαν όταν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία θα δούμε τι θα γίνει με τους πρόσφυγες. Και από πότε η αριστερά λέει έτσι είναι ο καπιταλισμός, τον κρίνουμε και περιμένουμε να δούμε. Δηλαδή πριν από ένα χρόνο κάποιοι σύντροφοι έτσι λέγανε. Πάντα για το συγκεκριμένο λέω. Η ιστορία του να μπουν αρχές και κανόνες στο ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό, στο θέμα της ακροματικότητας και της διαφήμισης. Είναι βασικό στοιχείο λειτουργίας μιας δημοκρατίας. Μιας αστική, δυτικού τύπου δημοκρατίας. Αυτό που ζούμε μέχρι σήμερα είναι Κολομβία του προηγούμενου αιώνα. Του προηγούμενου, για να μην πάει να ξεδιηγηθούν οι Κολομβιάνοι. Είναι βέβαιο αυτό. Ποιοι έχουν τα κανάλια. Τι σχέσεις έχουν και αν έχουν εγκληματικά θέματα. Έχουν θέματα με τη δικαιοσύνη, τα έχουμε δει. Πληρώνουν φόρους, πληρώνουν τα δάνειά τους. Γιατί διαφορετική συμπεριφορά για τον κύριο Ψυχάρη τόσα χρόνια, ενώ για μένα κάθε μέρα με παίρνει Πειραιός και μου βγάζει την Παναγία. Αν έχω πληρώσει τη δόση ή το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, δύο ρημαδεμένα. Τον παίρνουν και τον κύριο Αλαφούζο κάθε μέρα του λένε το δάνειο το πληρώσατε. Τον παίρνουν, δεν ξέρω αν έχει ο άνθρωπος. Λέω τον Βαρδινογιάννη που έχει. Τον όποιον έχει. Τον παίρνουν κάθε μέρα έτσι, να του πάνε τα νεύρα. Και πώς έχουν τέτοιο τράτο αυτοί και του αλλού δηλαδή κινδυνεύει το σπίτι, η περιουσία, το μαγαζί. Ποια είναι αυτή δηλαδή ουσιαστικά η πολιτική νομεκλατούρα που ουσιαστικά μας βγάζει και το δάχτυλο για το αν καταστρέφεται ή όχι η χώρα, αφού αυτή την καταστρέψαν. Από το Α μέχρι το Μ. Και βεβαίως νομίζω ότι στον καπιταλισμό που αυτοί λένε, είναι ευκαιρίες για όλους λένε. Δεν λένε εμείς. Αλλά ο καπιταλισμός είναι έτσι. Και επειδή υπάρχει αυτό που έγινε η μεγάλη ευκαιρία, νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία για τη δημοκρατία αυτή η ιστορία να προχωρήσει. Και έχουμε και νίκες. Γιατί δεν μπορώ και την αριστερά με τη θλίψη της. Δηλαδή, λες και είμαστε στην ημινόπαυση συνέχεια. Έχουμε νίκες. Άνοιξε η ΕΡΤ. Δεν μ' αρέσει η ΕΡΤ. Ναι, αλλά άνοιξε η ΕΡΤ. Ναι, αλλά από την ΕΡΤ εγώ είδα την ιστορία του Πάπα, γιατί άλλοι παίζαν τα πρωινάδικα.
Ναι, αλλά στην ΕΡΤ είδα και πέντε σειρές που έχουν μια αξία σήμερα στην ΕΡΤ 2. Ναι, μα στην ΕΡΤ έχω το δικαίωμα να διαφωνήσω και να πω μια κουβέντα. Μα στην ΕΡΤ έχω τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Έχω τα ραδιόφωνα πάλι ανοιχτά. Έχω τους περιφερειακούς. Μα έχω κριτική. Εντάξει, μωρέ. Εγώ αν ήμουν θα τα κάνω αλλιώς, θα τα κάνω καλύτερα. Τώρα είναι αυτή. Άνοιξε η ΕΡΤ. Αυτό που δεν θέλανε αυτοί. Και βεβαίως έκλεισε η ΕΡΤ για να γίνει το deal με την Digia. Γι' αυτό έγινε η ΕΡΤ. Ήταν η μεγαλύτερη απάτη που έγινε, όπου 4-5 πόσοι είναι καναλάρχες δημιουργήσαν εταιρεία για να είναι και διανομής και παραγωγή τηλεοπτικού. Συγκεκριμένες ημερομηνίες. Γι' αυτό έκλεισε τότε η ΕΡΤ και γι' αυτό έκλεισε η συμφωνία τότε και μετά κάναν την ΕΡΙ και κάναν τα Δωτού και τα Σουξουμού και τα Δουνουτού. Η δεύτερη και κλείνω επιτυχία που έχουμε εμείς, μιλώ για τους αριστερούς και τους φιλαπροσκύμενους ή τους συμπαθούντες ή όσους είναι εδώ, είναι ότι μας έκανε να σοβαρευτούμε κι εμείς για να κάνουμε σοβαρή ή πιο σοβαρή ή πιο δυνατή προσπάθεια στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Και μιλώ για το καμάρι που έχω εγώ, που είναι 105 και 5 στο κόκκινο. Τα 3 χρόνια δουλειάς αυτής ήταν μια ενδιαφέρουσα αλλαγή. Και σε αυτό συνέβαλαν οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί μου, οι φίλοι μου δηλαδή. Μια ομάδα παιδιών, μικρών, μεγάλων, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους και με μεγάλες απώλειες. Χάσαμε και ανθρώπους. Δύσκολη μάχη. Και σήμερα το ραδιόφωνο μας, το οποίο το στηρίζετε εσείς, από τις πάγιες εντολές, συνδρομές που δίνετε κάθε μήνα, με τα βιβλία που αγοράζετε, σε γι' αυτό με την προπαγάνδα που σας έφερα έξω, σέρμε, στηρίζετε το δίκτυο. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, για να βλογήσω λίγο και τα γένια του ραδιοφώνου, 6 Μάη το κόκκινο βγαίνει με κόκκινο κυκλάδρο στην Άξο. Και αυτό έγινε χωρίς χορηγό. Έγινε από τις συνδρομές των συντρόφων, των φίλων, όλων των ανθρώπων. Και σήμερα σε 10 πόλεις υπάρχει κόκκινο. Και ακούγεται η διεθνής. Έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό στη Λακωνία να ακούγεται η διεθνής. Ήθελα να σας πω λοιπόν ότι ναι, είμαστε αριστεροί. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Το θέμα είναι να μας πούν τι είναι αυτή. Διότι ο δικός μας ο ιδιοκτήτης που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ιδιοκτήτης. Δεν είναι και οργανωτής του προγράμματος, ούτε κατεβαίνει με το ψαλίδι να κόβει γλώσσες αν πει κάποιος ότι το πέναλτι δεν ήταν και ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Ούτε για ένα πέναλτι δεν μπορεί να μιλήσουν οι άνθρωποι. Για ποια δημοκρατία λένε. Τόσο απλά. Τόσο καθαρά. Είναι μάχη. Είναι μεγάλη μάχη και αυτή τη μάχη νομίζω ότι θα την κερδίσουμε. Βένε Σέρεμος. Θέλω να πω δύο πράγματα έτσι που νομίζω ότι έχουν ένα μικρό ενδιαφέρον. Εντάξει, τώρα και το κομμάτι της, των μνημονίων που λένε ποιο είναι το χειρότερο, μας πούνε ποιο είναι το καλύτερο για να το στηρίξουμε. Αυτό στο Χαβαλές δηλαδή λύνεται με μια πολύ απλή απάντηση. Και στο δεύτερο κομμάτι, για να μην παρεξηγηθώ ότι εγώ δεν είμαι στην το μνημόνιο, αντιμνημόνιο, όταν είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμφωνίες που υπογράφεις λέγονται μνημόνια. Και εγώ που είμαι στο ΚΕΘΕΑ, μνημόνιο συνεργασίας κάναμε μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος για να γίνει μονάδα στην Κάλυμνο. Μην παίζουμε με τις λέξεις. Διαφωνούσα από τότε, ο Νίκος το ξέρει. Είναι άλλο η μενάντια στην πολιτική της λιτότητας. Στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Εκεί θεωρώ ότι γενικώς υπάρχει ένα στρατηγικό λάθος του παρελθόντος στη χρησιμοποίηση και την αξιοποίηση της λέξης. Γιατί είναι πολιτική οπτική που έχω εγώ στα πράγματα. Αλλά το κλείνω. Έχουμε στα μίντια, εγώ θα να σου πω κάτι. Ειδικός επί τον Πάτιμον είναι... Νίκο, άκου. Μάλιστα. Πηγή ειδήσεων. Οι πηγές. Σήμερα έπαιζε λοιπόν ένα θέμα ότι υπάρχει ένα μεσοβέζικο μνημόνιο το οποίο έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση. Χθες έπαιζε ένα απαράδεκτο δημοσίευμα όπου έλεγε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αφήστε λέγεται Τσίπρας, Σιμίτης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός παρέδωσε την παρέτησή του σε άλλο αρχηγό κράτους. Ο Έγκυρος το είπε αυτό. Αυτό το έγραφε ο Έγκυρος.
ή ήταν η γάτα των Ιμαλαΐων μέσα που του το είπε, διότι ανάμεσα σε δύο ηγέτες, τρίτος δεν χωρεί. Ή οι πηγές του είναι τόσο σημαντικές, όπου ο ίδιος ο Λάν του είπε, έλα να σου πω τι μου είπε ο Τσίπρας. Το άλλο του είπε ο Τσίπρας κάτι, δεν νομίζω. Θα μας το δίνει εμάς το κόκκινο. Να βγάλουμε και μια αποκλειστικότητα ρημάδα. Η ιστορία της πηγής, λοιπόν, και ήθελα λίγο, όχι για να σας κάνω μάθημα, σε καμία περίπτωση. Είναι όπως ένας επιλοποιός θα μου έλεγε πώς να κοιτάξω να πάρω ένα καλό έπιπλο. Είναι η δουλειά μου αυτή. Δικές τους είναι οι πηγές, δικές τους είναι και οι διαρροές, δικός τους είναι και διεθνής παράγοντας και ξανάρχεται πίσω. Η πηγή λοιπόν του διεθνούς πρακτορείου στην Ελλάδα είναι ο ίδιος. Δίνει την πηγή, το μεταδίδει έξω και λέει ο ίδιος, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από την τάδε εφημερίδα, από το τάδε πρακτορείο, πέφτουμε. Το κάνανε παλιές αθλητικές εφημερίδες, επειδή είμαι και της μπάλας. Ο Άλκης ξέρει. Πέταγε λοιπόν την ιδέα, μεγάλη μεταγραφή, ο Μπάρνιακ στον Απόλλωνα. Το έπιανα απ' έξω, το γράφανα απ' έξω και επιβεβαιώθηκε η εφημερίδα μας, το γράφει και το συζήτησε. Πρέπει, ο Μπάρνιακ έρχεται στον Απόλλωνα. Επιβεβαιωθήκαμε. Ο ίδιος ήταν. Αυτός ο χαβαλές γίνεται ακόμα. Και τώρα. Και αυτό συμβαίνει. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι, το λέω και στους συναδέλφους νέους φοιτητές, ποιος το λέει, γιατί το λέει, πώς το λέει και βεβαίως πού το λέει. Το δεύτερο κομμάτι. Παίζει το κομμάτι των social media και ένα τρίτο που θέλω να πω για τους εργαζόμενους. Να ξεκινήσω από τους εργαζόμενους που είναι πιο απλή διαδικασία. Στην ΕΙΡΑ, που είμαστε εμείς στο ραδιόφωνο, η ΕΙΡΑ υπέγραψε συλλογική σύμβαση εργασίας με την ΕΤΕΡ των τεχνικών, όπου όλοι οι ιδιοκτήτες τους έχουν απολύσει. Και θα την εφαρμόσω εγώ, το κόκκινο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Διότι ο Sky, όσοι ήταν στην ΕΤΕΡ, τους έχει πετάξει απ' έξω και δουλεύει με εταιρεία ενοικιαζόμενων εργαζομένων. Μ' αρέσει. Πάρα πολύ. Δεν είσαι μέλος. Ας ανακαλύψουμε την εργατική τάξη. Δεν είσαι μέλος στην ΕΙΡΑ. Βεβαίως. Ως κόκκινο. Το κόκκινο, όχι εγώ. Λέει άλλος ιδιοκτήτης. Και πρέπει να έχω, αφού έχω 4 ραδιόφωνα, τα πήρε από τη μάνα της. Ήταν πρικιό. Αφού έχω 4 ραδιόφωνα, πρέπει να έχω και 4 σκολύπτες. Όχι, μωρέ. Βάλετε μια κονσόλα πάνω στην άλλη και άνοιγε τα κουμπιά. Γιατί να έχεις 4 σκολύπτες. Και γιατί να έχεις και 4 παραγωγούς. 4 κομπιούτερ πρέπει να έχεις. Η ιστορία λοιπόν είναι ότι σήμερα στα τηλεοπτικά δίκτυα, σε αυτά τις εκπομπές, πόσοι εργαζόμενοι δουλεύουν, ποιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας υπάρχουν, πόσοι ενοικιαζόμενοι είναι, πόσοι franchise, πόσοι με μαύρα, φοβούνται ότι θα έχουμε βασικό 400 άτομα στις 4 άδειες παρελαδικού χαρακτήρα που είναι πολυσυλλεκτικές τηλεοράσεις, γιατί θα είναι και τα οι τοπικές τηλεοράσεις που θα βγουν άδειες, θα είναι και τα θεματικά παρελαδικής εμβέλειας. Δεν θα είναι 4 τηλεοράσεις στην Αθήνα, το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι 4, η τοπική τηλεοπτική σταθμή της Αττικής, τοπικής εμβέλειας και τα θεματικά. Για ποια ενεργεία μιλάνε ακριβώς, για αυτή που έχουν δημιουργήσει. Στα ραδιόφωνα λοιπόν, θέλω να σας πω που ξέρω, είναι 3 εργαζόμενοι. Είναι λέει μουσικό ραδιόφωνο, δεν τους θέλω, παίζει μόνο το κομπιούτερ. Τι ωραία. Σωστά. Και επειδή έχουμε 1100 ραδιόφωνα στην Ελλάδα, εγώ ρωτώ, έχουμε 1100 εργαζόμενους σε όλα τα ραδιόφωνα. Πάντως το κόκκινο έχει 120. Να δούμε και τους άλλους. Η ιστορία της νομοθέτησης δεν είναι αριστερά. Είναι απλά λογική δημοκρατικής λειτουργίας και δικαιωμάτων. Γιατί και απελευθερώνει τους δημοσιογράφους και τους παραγωγούς και τους τεχνικούς. Τι να κάνουν. Αυτό το μέσο έχει ένα ελάττωμα. Χρειάζεται εικονολήπτη. Χρειάζεται και ηχολήπτη. Όπως έλεγε, το αεροπλάνο έχει και ένα ελάττωμα. Ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Τι να το κάνω. Κλείνω στο κομμάτι της πηγής. Αυτό δεν ήταν πηγή και... Για τον Μπάρνιακ μας πεις. Social media. Εδώ είναι social media. Ακούστε τώρα.
είναι οι ίδιες οικογένειες, οικογένειες, αφού είμαστε φεουδαρχία. Το σόι. Το σόι της μιας οικογένειας έχει τηλεόραση και ραδιόφωνα. Και πόρταλς. Τηλεόραση και ραδιόφωνα και εφημερίδες και πόρταλ. Και πάει όλο το πακετάκι μαζί με τα site. Και γαλέρες. Ανθρώπων που δουλεύουν μαθητευόμενοι και καλά. Και μόλις μάθουν οι μαθητευόμενοι, απολύονται και έρχονται άλλοι μαθητευόμενοι. Και άλλοι μαθητευόμενοι. Αυτές είναι οι γαλέρες. Σε μία αντίληψη λογικής χαφιοδημοσιογραφίας για κάποια site μιλώ, όπου μπορούν να πούν αν ο Σκούτας που βλέπω απέναντι χτυπάει τη γυναίκα του γιατί έχει μια πληροφορία, ο Αρβανίτης μαχαιρώνει παιδιά στον δρόμο. Λάσπη! Πόσοι άνθρωποι, κάθε κλικ που κάνετε σε ανυπόγραφα πόρταλ, ένας άνθρωπος εκβιάζεται. Και μην το κάνετε αυτό, αριστεροί άνθρωποι. Και μου κάνετε και κοινοποιήσεις. Το διάβασες τι λέει. Το διάβασες, το άκουσα. Πού? Τροχτικά. Τέτοιες, ακόμα και οι τέτοιες είναι τροχτικά. Καρφίτσες. Τέτοιους τίτλους έχουνε. Δεν σας πάει το μυαλό? Είναι ο βαθύς μαύρος φασισμός της λάσπης. Σας σκετεύω και σας παρακαλώ. Όχι μόνο μη διαβάζετε, μη τα διακινείτε. Μη τα κοινοποιείτε στα Facebook. Ως εξυπνάδα. Ή like. Κάθε like ένα σκέφτεται τη ζωή του. Για κάθε like. Για μια πλάκα. Ένας άνθρωπος εκβιάζεται. Ή είναι πολιτικός, ή δεν είναι πολιτικός, ή είναι ένας απλός πολίτης. Αυτά είναι ζητήματα. Και αυτή είναι η διαφορά του δημοκράτη πολίτη που βλέπει τα πράγματα αριστερά ή τα βλέπει τα πράγματα δεξιά. Γιατί το βασικό ζήτημα στη δημοκρατία είναι να μπορούμε να μιλάμε, να επικοινωνούμε, να μην μισούμε. Αυτοί μισούν. Μίσος είναι αυτό που βγαίνει. Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι. Και είναι και ασυλία, ναι. Και νομίζω ότι το κόλπο θα αλλάξει. Αλλά αυτό ήθελα να σας το πω για τα social media. Κοιτάξτε, και αυτό ο Νίκος δεν το είπε. Στο νόμο που έρχεται, σύντροφε, συγγνώμη, να το πω μόνο αυτό. Στο νόμο που συζητάμε τώρα, που ακούγεται, το κουβέντι είναι ανοιχτό. Ψηφίστηκε. Μπαίνει και το θέμα του Μητρώου. Να ξέρεις ποιος είναι αυτός το πόρταλ, ποιος είναι, πόσους εργαζόμενους έχει, πού παίρνει διαφήμιση. Ξέρεις τι κάνουν τώρα, Γιάννα. Τώρα κάνουν. Βάζουν την. Η περιφερειακή, δεν ξέρω αν το ξέρει αυτό ο παπάς. Η περιφερειακή τηλεοπτική σταθμή, άλλοι απατεώνες, κάποιοι από αυτούς. Που έχουν τηλεόραση, δεν ξέρω πού την αγορά. Τον πατέρα τους ήταν. Είχε πάντα τηλεόραση. Πριν κι αυτός. Ραδιόφωνα και κάνουν και ένα πόρταλ και τη διαφήμιση την παίρνουν μέσω πόρταλ για να μην πληρώνουν αγγελιώσιμο και φόρους. Ξέρετε, παιδιά, και κλείνω με αυτό, πόσα παίρνει μια κεντρική παρουσιάστρια τοπικού τηλεοπτικού σταθμού Star στην περιοχή της? 300 μαύρα, 350, 320. Εκβιασμός. Και τις λένε μετά, σε βάλουμε και λίγο στο γραφείο τύπου του Δήμου και στην περιφέρεια παίρνεις κάτι. Σε απόλυτη ιστορία εκβιασμού βρίσκονται οι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι. Και διαμορφώνουν συνειδήσεις του σκημένου ανθρώπου. Αυτό παλεύουμε. Να μην σκύβουν οι άνθρωποι. Οι συνάδελφοί μας, οι δημοσιογράφοι, οι ρεπόρτερ, όλοι είναι media. Και η καθαρίστρια είναι media. Δουλεύει στον χώρο της βιομηχανίας. Και αυτό πάνε να διορθώσει. Τόσο απλά.